Η παρέμβαση αυτή ήταν αναμενόμενη. Θέλω να θυμίσω ότι ανάλογε παρεμβάσει είχαμε από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και πριν από τι εθνικέ εκλογέ. Όπω ανάλογε παρεμβάσει έχουμε τα τελευταία χρόνια σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και από του Ευρωπαίου εταίρου και ιδίω από το Βερολίνο. Φαίνεται ότι η περίοδο του μνημονίου έχει και αυτά τα φαινόμενα, τα φαινόμενα δηλαδή των παρενέσεων και των παρεμβάσεων από ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κέντρα που θεωρούν ότι μπορεί να κινδυνεύσουν τα δανεικά και παρεμβαίνουν κατά το δοκόν. Τώρα δεν νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις όμως έχουν καμιά ιδιαίτερη αξία ε, ειδικά η συγκεκριμένη μια παρέμβαση που προέρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δεν είναι ο συμπαθέστερος οργανισμός στη χώρα Κάθε μας άλλο. νομίζω ότι μάλλον βλάπτει αυτόν υπέρ του οποίου παρεμβαίνει παρά τον βοηθά επομένως είναι ανάξια ε, λόγου και σχολιασμού έχει πολύ μικρή επίπτωση στην εξέλιξη των πραγμάτων βλέποντας ε, το ρεπορτάζ όμως για τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων ΜΑΡΑ ε, δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι το θερμόμετρο κινδυνεύει να σπάσει. Ανεβαίνει μέρα με τη μέρα όσο πλησιάζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση με έναν τρόπο που δεν είναι κατανοητός. Διότι δεν κρίνεται ούτε στις 18 ούτε στις 25 του μηνός τίποτε άλλο πέρα από αυτά για τα οποία ψηφίζουμε. Δηλαδή ποιος θα είναι δήμαρχος, ποιος θα είναι περιφερειάρχης και ποιοι θα είναι οι ευρωβουλευτές. Επίση, ακόμη και από αυτέ τι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και τι δείχνω έτσι με το δάχτυλο, διότι είναι σαν το ανέκδοτο, αυτή την ώρα ποιο κερδίζει. Κάθε μέρα βλέπουμε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, μεγάλα τρόπο του λέγει, δεν είναι μεγάλα πια, είναι μικρομεσαία. Ένα από τα δύο μικρομεσαία κόμματα που προηγούνται να είναι πρώτο. Προχθές βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα είδα σε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στο ρεπορτάζ μας να προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ ε, δεν ξέρω ποιο θα είναι στι 11 παρατέταρτο και ποιο στι 12 και 5. Ακόμη και οι προβλέψει για τη Eurovision, που είναι απόψε ο ημιτελικό, πρέπει να σου πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πιο έγκυρε από αυτέ τι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στι οποίε οι περισσότεροι πολίτε κλείνουν το τηλέφωνο. Αρνούνται να απαντήσουν. Το παραδέχονται οι ίδιοι δημοσκόποι. Όμω, ακόμη και με αυτέ τι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει ότι έρχεται κάποια πολύ σημαντική ανατροπή. Είτε είναι μπροστά το ένα κόμμα, δύο-τρει μονάδε, είτε είναι το άλλο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοια συγκλονιστική ανατροπή, τέτοια δυναμική νίκη υπέρ του ενό ή του άλλου κόμματο, που να δικαιολογεί αυτού του πολύ υψηλού τόνου και αυτή την έκρηξη ε, πόλωση. Που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν οι ηγεσίε των δύο κομμάτων να χαμηλώσουν του τόνου, να θυμηθούν ότι έχουμε ευρωπαϊκέ εκλογέ και επομένω να συμπεριφερθούν με ευρωπαϊκό τρόπο. Γιατί ποιο ξέρει τι θα κάνουν στι εθνικέ εκλογέ, Ακριβώ.